παρά τη νέα παρέμβαση του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για την άμεση πρόσληψη του ογκολόγου Γιώργου Ρήγα στο νοσοκομείο με μπλοκάκι, η απόφαση του γιατρού να μην επιστρέψει στο Αχιλοπούλιο μετά την παρέμβαση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας δεν άλλαξε. Ο κύριος Ρήγας ένιωσε βαθύτατα προσβεβλημένος από τις αναφορές και τα υπονοούμενα του κυρίου Βενέτη για διαβλητές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά την πόρτα στη μονάδα χημειοθεραπείων του νοσοκομείου Βόλου, παρά την αρχική θετική του απάντηση όταν δέχθηκε τη σχετική πρόταση από τον Αχιλέα Μπέο. Δυστυχώς υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις οι οποίες για μένα δεν επικεντρώνονταν στην ουσία, αλλά σε έναν τύπο ο οποίος όταν έχει πόλεμο δεν κοιτάς τους τύπους. Και δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία εκεί. Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι φίλοι μόνο στα λόγια και όχι στην πράξη. Αυτό με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει, η ζωή συνεχίζεται. Απλά να ξέρετε ότι επειδή το Ογκολογικό Κόμμα το αγαπάω και στο Βόλο και γενικότερα, και επειδή είμαι και εγώ ασθενής, το επόμενο χρονικό διάστημα θα επανενεργοποιηθεί ως ύπνωση εδώ και καιρό Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαγνησίας. Με τη συμμετοχή και τη δικιά μου, οπότε εκεί θα μπουν κάποιες υγιείς βάσεις για να φτιάξουμε κάτι καλό στο Βόλο. Μετά και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η μία και μοναδική ογκολόγος του νοσοκομείου Βόλου και οι περισσότεροι από 400 καρκινοπαθείς, τους οποίους παρακολουθεί κάθε μήνα, θα πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση των μακρόσυρτων γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας και τις οποίες επικαλέστηκε, προκειμένου να τηρηθεί κατά γράμμα, όπως είπε η νομιμότητα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Σημειωτέων πως ο κ. Βενέτης έχει δηλώσει ότι γνωρίζει δύο ογκολόγους, οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο. Με μπλοκάκι. Απλά περιμένω να διαψευστεί η πληροφορία που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ ότι υπάρχουν δύο συνάδελφοι που μπορούν να έρθουν με μπλοκάκι. Βολιώτες που θέλουν να επαναπατριστούν. Αν δεν έρθουν αυτοί, σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία ή μεταδόθηκε, ήταν στα fake news, ανήκει στα fake news, ήταν μια πληροφορία που δεν σταθούσε. Και εκεί υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Σε ό,τι αφορά στην προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου ογκολόγου στο Αχιλοπούλιο, μόλις σήμερα έγινε γνωστό από το Βουλευτικό Γραφείο του Χρήστου Μπουκόρου ότι υπεγράφει απόφαση για την προκήρυξη 9 μόνιμων γιατρών στο νοσοκομείο του Βόλου, μεταξύ τους και ένας γιατρός παθολογικής ογκολογίας. Υπενθυμίζεται ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους είχε δεσμευτεί πως η συγκεκριμένη προκήρυξη θα γινόταν αρχικά στις 10 Μαρτίου και στη συνέχεια μέχρι τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί προτού περάσουν ίσως και 6 μήνες.